Πόσο καιρό είχαμε να μιλήσουμε για γαμισάκι? Χαίρετε, Αλάνια. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ερώτηση είναι πολύπλοκη και το λέω εδώ πέρα για να το βγάλω από τη μέση. Δεν θα την αναλύσουμε πλήρως στο παρόν βίντεο. Απλά θα δώσω κάποιες πληροφορίες, έτσι λίγη απόκριφη γνώση για να δείτε περίπου πώς λειτουργεί. Αλλά είναι θέμα το οποίο δεν καλύπτεται γενικότερα. Και όχι απλά δεν καλύπτεται σε ένα βίντεο, δεν καλύπτεται σε ένα ίντερνετ. Το αν λοιπόν πρώτα σεξ ή πρώτα σχέση εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, π.χ. από το ποιος είσαι και ποια είναι η τύπισσα. Ή αντίστοιχα για τις γυναίκες, εξαρτάται από το ποια είσαι εσύ και ποιος είναι ο τύπος. Παρατάρτε, επειδή κατά ψέματα σαν γυναίκες εσείς επιλέγετε τι θέλετε, πότε το θέλετε, γιατί το θέλετε κλπ. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την πλευρά των αντρών, για το πώς οι άντρες επιλέγουν αν πρώτα σεξ ή πρώτα σχέση. Μπόνους πληροφορία για τις γυναίκες παρά τα αυτά, διαδώστε το γενικά, μπας και πάει μπροστά ντουνιάς. Αν εσύ του ζητήσεις πρώτα σχέση και μετά σεξ, και πετύχει κανονικά, σχεσόνεστε και σεξόνεστε, αλλά έπειτα ενώ βρίσκεται σε σχέση μαζί σου, μάθει ότι ένας ή περισσότεροι, και ειδικά αν είναι περισσότεροι, ειδικά αν είναι και πολύ περισσότεροι από ένας, σε γαμούσανε, ειδικά με γινότανε για καιρό εκτός σχέσης, τότε μπορεί να νιώσει και λίγο μαλάκας, ανάλογα με τον εγωισμό, γιατί κάποιοι άντρες είναι λίγο πιο ελαστικοί στον εγωισμό τους, κάποιοι είναι λίγο πιο εγωιστές και έχουν το δικαίωμα να είναι εγωιστές. Μπορεί να νιώσει δηλαδή να πει ότι κάτσε ρε φίλε, αυτήν τη γαμούσαν εκτός σχέσης και εμένα ήθελε πρώτα σχέση και μετά γαμίσει. Και ναι, μπορεί να νιώσει λίγο μαλάκας και να νιώσει ότι εσύ είσαι ένα πτανάκι που τον πρόσβαλε και του έδειξε ασέβεια. Ασέβεια μπροστά σε άλλους, με τους οποίους ήταν πιο ελαστική και δεν απαιτούσε πολλά και άνοιγε εύκολα τα πόδια, ενώ με αυτό να έχεις και απαιτήσεις. Γενικότερα να ξέρεις, άσχετα με το τι λένε πολλές, οι οποίες λένε ότι τις βολεύει γενικότερα τέλος πάντων, αν είναι ο άλλος ειδικά να σε σχεσώσει, να μπει σε σχέση μαζί σου, τότε τον αφορά το παρελθόν σου και τον αφορά πολύ κιόλας. Γιατί είναι θέματα κοινωνικής, τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Επίσης, σημείωση πριν γυρίσουμε πίσω στο κυρίως κείμενο, πείτε με οι κοπελιές αν ψήνεστε να κάνουμε το παρόν βίντεο και για τις γυναίκες. Γιατί όπως είπα, στο παρόν θα μιλήσουμε για τους άντρες, για το πώς οι άντρες θα επιλέξουν αν πρώτα σεξ ή πρώτα σχέση. Αλλά μπορώ να κάνω και ένα αντίστοιχο βίντεο και για τις γυναίκες, παρόλο που δεν είναι τόσο χρήσιμο όσο το αντίστοιχο αντρικό βίντεο, το παρόν δηλαδή. Πείτε με κάτω στα σχόλια αν το ψήνετε. Ας μιλήσουμε τώρα για την πλευρά των αντρών. Καταρχήν, για να το βγάλουμε από τη μέση, αν είσαι ο τύπος που δεν είσαι ιδιαίτερα ελκυστικός και δυσκολεύεσαι να βρεις να γαμίσεις, που αυτό σιγά σιγά με τον καιρό κοίτα να το αλλάξεις, κοίτα να γίνεις πιο ελκυστικός, γιατί πάντα θα αποτελεί εμπόδιο ανάμεσα σε εσένα και την ευτυχία σου. Τα λέω και ρομαντικά, μαλάκα, είμαι ποιητικός καριόλης, ρε μαλάκα. Τότε, αν η τύπισσα θέλει πρώτα σχέση και μετά σεξ, τότε πρώτα σχέση και μετά σεξ. Προσοχή όμως. Όταν σε προτείνει για σχέση, και ειδικά αν σου το προτείνει με το καλημέρα, όταν καλά-καλά ακόμα δεν γνωρίζεστε, η απάντησή σου μην είναι σε φάση ότι ναι, ναι, κορίτσι μου, θες σχέση, εγώ τι θες εσύ, ό,τι θέλεις εσύ, εγώ υπηρέτη σου, ό,τι θες εσύ, εγώ τι θες εσύ. Μην πέσεις με τα μούτρα δηλαδή και βγάλεις αέρα απελπισμένου, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξενερώσει και στην τελική να φάσει κανένα άκυρο. Όταν σε πει για σχέση, ζόρισε την ελάχιστα, κάντε έτσι μία μικρή συζήτηση. Εξήγησε έτσι ότι να όμως όταν κάνω σχέση, εγώ νιώθω πράγματα, δεν είναι απλά ότι τα φτιάξουμε για να λέμε ότι τα έχουμε κλπ. Πέστε εκεί πέρα 2-3 μπαρούφες. Το point είναι λίγο να μην τη το δώσει εντελώς το πιάτο και ξενερώσει. Η γυναική επιλεκτικότητα υπάρχει, υπάρχει σε γιγάντιο βαθμό και υπάρχει στα πάντα, έτσι. Πρέπει να την έχει πάντα στο νου σου. Ένα στοιχείο επιλεκτικότητά του είναι ότι ξενερώνουν πάρα πολύ όταν είσαι υπερβολικά πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Ξενερώνουν γιατί σκέφτονται ότι κάτσε ρε φίλε, αυτό για να είναι τόσο εύκολο, άρα δεν γαμάει. Άρα εφόσον δεν γαμάει, δεν του κάθεται δηλαδή άλλη, γιατί να του κάτσω εγώ. Κατάλαβες. Γι' αυτό και πρέπει να την ζωρίσεις όταν σε προτείνει για σχέση και να μην πεις κατευθείαν ναι, μωρό μου, ό,τι θέλεις, εγώ για σένα, υπηρέτη σου, ας πούμε, να σου το πω έτσι. Κατάλαβες. Και στην τελική θα είναι αμαρτία, ρε φίλε, το ίδιο πολυγαμικό μπαζάκι που εμένα πριν βρεθούμε καν με ζήτησε σχέση μέσω Facebook και την ψιλοέκραξα κιόλας. Ο μισογύνης, γιατί θεωρώ ασέβεια μια πολύ κατώτερη μου και εμφανισιακά αλλά και πνευματικά, να περιμένει εγώ να υποσχεθώ σχέση για να ψηθεί να βρεθούμε. Οπότε όταν με το κάνουν αυτό το πράγμα, μαγκώνω από εγωισμό. Και φαντάσου τώρα το ίδιο αυτό το πολυγαμικό το μπαζάκι να ακυρώσει εσένα επειδή όταν πρότεινε για σχέση έπεσε εκεί πέρα με τα μούτρα, μύτες, δόντια και ξενέρωσε. Ας πούμε γιατί είσαι πολύ εύκολος. Ζόρισε την ελάχιστα όταν μιλήσει για σχέση. Γιατί είναι αμαρτία τώρα να φας άκυρο από μια τύπισσα που δεν αξίζει σχέση. Και δεν λέω να της το παίξεις φουλ δύσκολος και άπιαστος. Απλά λέω μην το παίξεις και υπερβολικά εύκολος. Τώρα για κάποιον που δεν δυσκολεύεται τόσο πολύ, για αυτόν που έχει μια χ ελκυστικότητα και μπορεί πιο εύκολα να βρει κάποια είτε για σεξ είτε για σχέση. Μαν εσύ έχεις μια έτσι ποσότητα κελεπουρίασης από την άκρος επιλεκτική τους οπτική γωνία. Δηλαδή σε βλέπουν ως κάτι παραπάνω από ένα άτομο που θα τις σχεσώσει εύκολα είτε το αξίζουν είτε όχι. Δεν είσαι π.χ.
πούμε στον προηγούμενο που λέγαμε τον απόλυτα μη ελκυστικό, ο οποίος στην τελική άμα του ζητήσουν σχέση και ψηθεί υπερβολικά εύκολα θα φάει και άκυρο από τη σχέση που του ζήτησαν. Οπότε για εσένα το αν θα παίξει πρώτα σχέση ή πρώτα σεξ εξαρτάται από πιο πολύπλοκους παράγοντες, για παράδειγμα από το ποιος είσαι και τι ψάχνεις. Π.χ. είσαι ο τύπος που θα κάνει μία σχέση απλά και μόνο για να έχει μόνιμα μία εύκαιρη για σεξ. Θέλεις δηλαδή ουσιαστικά να έχεις μόνιμα μία τρύπα στην τσέπη σου. Εν τω μεταξύ, χωρίς μαλακίες, τώρα που είπα αυτό το αστείο, φωναχτά συνειδητοποίησα πόσο εσχρό ήταν, δηλαδή ακόμη και εμένα κόντεψε να με μεταλλάξει σε political corrector. Όπου στην περίπτωση που θέλεις να έχεις απλά μία εύκαιρη για σεξ, δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ, γιατί δεν έχει και σημασία ούτως ή άλλως βρίσκεις, όπως είπαμε, γιατί είσαι ελκυστικός και δεν έχει και σημασία. Τι θα κάνεις, δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να τα φτιάξεις μαζί της και αν, ας πούμε, δεν σου κάθεται, απλά τη χωρίζεις για να φεύγει γιατί δεν σε εξυπηρετεί, να σου το πω έτσι, ή τη χωρίζεις για να ταρακουνηθεί και να σε κάτσει, ή μπορείς και απλά, ας πούμε, π.χ. πρώτα σεξ και μετά σχέση, ούτως ώστε να είσαι σίγουρος ότι η σχέση θα περιλαμβάνει σεξ και δεν θα είναι απλά ότι ανά τα έχουμε για να τα λέμε ότι τα έχουμε. Όλα αυτά αν ο σκοπός σου είναι απλά να έχεις μία σχέση για πιο εύκολο σεξ, έτσι. Αν όμως ο σκοπός σου από την άλλη μεριά είναι μία πιο βαθιά σύνδεση, το να έχεις μία σοβαρή κοπέλα δίπλα σου και όχι μία γκόμενα, ναι, έχει διαφορά η γκόμενα από την κοπέλα, όπως έχει διαφορά ο πέφτουλας από τον κυνηγό. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις μία κοπέλα με την οποία να έχετε κάτι ουσιώδες, τότε το αν θα παίξει πρώτα σεξ ή πρώτα σχέση εξαρτάται κυρίως από την κοπέλα. Εξαρτάται από το ποια είναι, τι θέλει, πώς βλέπει τα πράγματα κλπ. Και το λέμε την έννοια του ότι εσύ είτε παίξει πρώτα σεξ είτε παίξει πρώτα σχέση, είσαι και λίγο ψηλό στα αρχίδια σου, γιατί δεν είσαι επιλεκτικός σε επίπεδο που είναι γυναίκες, που πρέπει τα πράγματα να γίνουν περίπου όπως γουστάρουν για να πάει καλά η φάση, να σου το πω έτσι. Κατάλαβες? Δηλαδή, εσύ τι παίξει πρώτα σεξ, τι παίξει πρώτα σχέση, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά για τον εγκεφαλό σου. Ενώ για τη γυναίκα, όντως έχει. Και έχει σημασία γιατί ακόμη και οι σωστές κοπέλες είναι επιλεκτικές, γιατί μπορούν, ρε φίλε, είναι κοπέλες, μπορούν να είναι επιλεκτικές. Δηλαδή, ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια γυναίκα μη σωστή δεν είναι απαραίτητα επιλεκτικότητα, έτσι. Όλες οι γυναίκες είναι επιλεκτικές, γιατί έτσι λειτουργεί για αυτές ο σεξουαλικός τομέας. Και αν υπάρχει μια κοπέλα η οποία αξίζει να ασχοληθείς, να διαχειριστείς κάπως την επιλεκτικότητά της, αυτή είναι η σωστή κοπέλα, έτσι. Γιατί τη σωστή την κοπέλα δύσκολα θα την προλάβεις ελεύθερη, γιατί ακριβώς επειδή είναι σωστή, όλοι ψήνονται να κάνουν σχέση μαζί της. Και όσο περνάνε τα χρόνια γενικότερα, θα έχεις παρατηρήσει ότι οι άξιες κοπέλες για σχέση λιγοστεύουν σταδιακά και για λόγους που δεν θα αναλύσω τώρα. Με όλα αυτά, για όλα αυτά, αν βρεις μια κατάλληλη κοπέλα για σχέση, πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις. Πρώτον, για να μην την ξενερώσεις και τη χάσεις και πάει σε κάποιον καλύτερο. Και δεύτερον, ούτε να κάνεις μαλακία και να μπείτε σε σχέση με τέτοιο τρόπο που να χάσει το σεβασμό της ή την έλξη της προς εσένα. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το ποια είναι, έτσι. Και τώρα ας δούμε κάποια παραδείγματα τυπισέων με διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις. Έχουμε, ας πούμε, την τύπισα τύπου 1. Δεν είναι επίσημες οι ονομασίες, μην τα γκουγκλάρεις δηλαδή τώρα για να δεις παραπάνω πληροφορίες για τις τύπισες τύπου 1, τύπισες τύπου 2. Απλά τα λέω εδώ πέρα έτσι αριθμημένα για να βγάλει ένα μπούσουλα και να μην είναι υπερμπερδευτικό όπως πάντα. Συνοπτικά, η τύπισα τύπου 1 είναι τύπισα που αν δεν τα φτιάξετε, δεν γαμάς, ρε φίλε, οκ. Okay. Δεν πάει να είσαι 2.500 level. Αν δεν τα έχετε, δεν μπαίνεις. Είναι τύπισα που ποτέ δεν κεράτωσε, ποτέ δεν έχει κάνει σεξ εκτός σχέσης, ποτέ δεν ήπιε 15 σφινάκια και άνοιξε τα πόδια και μετά το έσβησε από το βιογραφικό στην επόμενη μέρα γιατί δεν πιάνεται επειδή ήταν μεθυσμένη. Είναι η τύπισσα που θέλει έναν άνθρωπο δίπλα της που κυρίως να σέβεται και μετά όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς τη συγκεκριμένη πρώτα σχέση και μετά σεξ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πραγματικά. Μετά έχουμε την τύπισσα τύπου 2. Η τύπισσα αυτή μοιάζει αρκετά με την τύπισσα τύπου 1. Δηλαδή είναι κατάλληλη για σχέση, μιας και μιλάμε για τύπισες κατάλληλες για σχέση. Παρά τα αυτά, συγκεκριμένη, τον άντρα το θέλει λίγο πιο κολόπεδο, το θέλει έτσι λίγο πιο και καλά αλφα μέιλ, να σου το πω έτσι. Είναι η τύπισσα που ναι, θα εκτιμήσει πρώτα σχέση και μετά σεξ, αλλά πιο πολύ θα εκτιμήσει, πιο πολύ θα γουστάρει, να σου το πω έτσι, πρώτα, πριν κάνετε σχέση, να την περάσει από ένα test drive και μετά να έρθει η σχέση. Για να σε σεβαστεί, πρέπει να νιώσει ότι διεκδίκησε μια σχέση μαζί σου, ότι ήσουν κάπως δύσκολος. Ότι δηλαδή ουσιαστικά χρειάστηκε πρώτα εσύ να πάρεις αυτό που θέλεις, το σεξ, και έπειτα πήρε αυτή αυτό που ήθελε, την σχέση. Επίσης, πολλές φορές ίσως είναι και η τύπισσα που εντός σχέσης, για να μην βαριέται, θα χρειαστεί να σε δει να ξενοκοιτάς ή ακόμα καλύτερα να σε κοιτάνε. Είναι η τύπισσα που για να λειτουργεί σωστά η σχέση και να υπάρχει φλόγα ή whatever the fuck,
πρέπει να σε νιώθει μεν δικό της, αλλά να νιώθει ότι γενικά είσαι υποθετός και μπορεί να γίνει και μαλακία. Είναι τύπισσα που σεξουαλικά την ταΐζει κάπως η ζήλια. Είναι τύπισσα που είναι κάπως πιο, να σου το πω έτσι, θέλει μια πιο θυελώδη αλληλεπίδραση από την τύπισσα τύπου 1. Είναι εντελώς ηλίθιο το ότι ο μόνος τρόπος να το εκφράσω ήταν έτσι, okay. Είναι η φάση που έτσι αναβλύζει η ποιητικότητα από μέσα μου αυθόρμητα για τέτοιες πίπες. Γενικότερα η τύπισσα τύπου 2 είναι τύπισσα η οποία θέλει με ένα σωστό παλικάρι, αλλά θέλει το σωστό παλικάρι αυτό να έχει κάποια στοιχεία αλήτη γόη και με τον οποίο θέλει να υπάρχει έτσι κάπως μια λιγότερο ασφαλής και βαρετή αλληλεπίδραση, να σου το πω έτσι, να υπάρχει λίγο ζήλια, να υπάρχει λίγο οτιδήποτε, ξέρω εγώ, που να δίνει έτσι μια πικαντικότητα στη σχέση. Με τη συγκεκριμένη τύπισσα εννοείται πρώτα σεξ και μετά σχέση, για να στηθεί το μυαλό της σωστά. Να νιώσει ότι πρώτα πήρες εσύ αυτό που ήθελες στο σεξ και μετά πήρε αυτή αυτό που ήθελε τη σχέση, έτσι. Να μην νιώσει ότι είσαι ένας τυπάς ο οποίος έπρεπε για να καταφέρει να τη γαμίσει σώνει και καλά να τη σχεσώσει, γιατί τότε θα χάσεις ουσιαστικά ένα ποσοστό της έλεξης που νιώθει για εσένα. Ένα ποσοστό της έλεξης που νιώθει μόνο επειδή θεωρεί ότι είσαι αλήτης ή αλάνη ή αλφα μέιλ ή whatever the fuck όσον αφορά την αλληλεπίδρασή σου με τις γυναίκες. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε εδώ πέρα, μην τα εφαρμόσεις ακριβώς έτσι και γενικότερα δεν λειτουργούν ακριβώς έτσι όπως τα είπα. Okay? Δεν είμαι ο γητευτής των μουνέων και δεν είναι και τόσο απλή η πραγματικότητα. Έχει παραπάνω λεπτομέρειες. Είναι έτσι πιο πολύπλοκα. Απλά έδωσα 1-2 παραδείγματα απλά για να καταλάβεις λίγο περίπου τον τρόπο σκέψης. Τώρα, τελειώνοντας, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβεις την ψυχοσύνθεση μιας τύπισσας η οποία έχει μυαλό. Οι χαζές δεν είναι κάτι, γι' αυτό και δεν τις υπολογίζω στο παρόν βίντεο. Δηλαδή, ας πούμε, θέλουν να γαμηθούν με όσο πιο πολλούς γίνεται χωρίς να αφορά εσένα. Θέλουν σχέση με τον όμορφο της γειτονιάς τους χωρίς να τις κερατώνει. Θέλουν συμφέρον, θέλουν 5-6 συγκεκριμένα πράγματα που ξέρεις πολύ καλά ποια είναι. Αλλά πιο πολλές τύπισσες έχουν παραπάνω μυαλό από αυτό, έτσι. Οι πιο πολλές τύπισσες έχουν ένα βάθος χαρακτήρα το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσεις πλήρως και δεν θα γυρίσουν να σε μιλήσουν και ξεκάθαρα απαραίτητα για το τι της αρέσει, τι δεν της αρέσει, με τι κολλάνε, με τι δεν κολλάνε κλπ. Και πολλές φορές δεν τα ξέρουν καν οι ίδιες. Γιατί πολλά από αυτά δεν είναι τόσο επιφανειακά, είναι πιο βαθιά και δεν έχουν απαραίτητα όλοι οι άνθρωποι ψαχτεί περί του ποιοι είναι ακριβώς και τι τους αρέσει και τι όχι και που κολλάνε, έτσι. Για παράδειγμα, η τύπισσα τύπου 2 που αναφέραμε πριν μπορεί ούτε καν η ίδια να μην συνειδητοποιεί ότι την τραβάνε ή κάπως πιο αλήτες και κάπως πιο αλφα μέιλς. Οπότε, αν δεν το έχει καταλάβει αυτή, πώς το καταλάβεις εσύ? Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχει μια παράγραφο. Από εδώ πέρα μέχρι εδώ πέρα ουσιαστικά είναι όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι δύο τρόποι με τους οποίους εγώ προσωπικά διαβάζω τις τύπισσες. Αλλά θα το κάνω σε άλλο βίντεο για να μην μεγαλώσω κι άλλο το παρόν βίντεο, γιατί είναι ήδη αρκετά μεγάλο. Θα είναι το επόμενο βίντεο λογικά που θα κάνω στο παρόν κανάλι. Α, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αλλά ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να γαμάτε πάρουμε καμπότα. Και αυτό δεν θα μεγαλώσω πολύ το outro για να μην μεγαλώσει πολύ το runtime του βίντεο. Δεν ξέρω αν λέγεται runtime, αλλά whatever. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο να προσέχετε, να γαμάτε πάρουμε καμπότα και να προστατεύεστε από το κρύο και ίσως και από τους σεισμούς. Μπούγια. Έτσι, να υπάρχει λίγο ζήλια, να υπάρχει λίγο οτιδήποτε, ξέρω εγώ, που να δίνει έτσι μια πικαντικότητα στη σχέση.